Σε 8 Φεβρουαρίου 2024 συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα των Τεμπών. Ένας χρόνος και ακόμη οι υπεύθυνοι της τραγωδίας δεν έχουν λογοδοτήσει για τις εγκληματικές τους ενέργειες που οδήγησαν 57 συμπολίτες μας, κυρίως νεαρά παιδιά, στο θάνατο. Στο θάνατο βήθησαν τις οικογένειες και όλο τον ελληνικό λαό. Ένα χρόνο μετά είμαστε και πάλι εδώ στους δρόμους για να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί πως δεν ξεχνάμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να ακυρώσουμε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, μέχρι σήμερα από το 2010 όλες οι κυβερνήσεις εμπέζουν τους εργαζόμενους. Μετά από 14 χρόνια η κυβέρνηση έδωσε αυξήσεις κοροϊδία στους εργαζόμενους στο δημόσιο από 1η Απρίλου του 2024, 38 με 42 ευρώ, μια οριζόντια αύξηση, σταγόνα στον ωκεανό. Αν αναλογιστούμε αυτά τα οποία έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Χατζηδάκης δηλώνει πως η μέση καθαρή αύξηση για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2024 είναι 1.425 ευρώ. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά, όταν όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο πήραν τα εκαθαριστικά τους και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια την κοροϊδία. 14 χρόνια μετά τα μνημόνια, όπου οι αποδοχές μας μειώθηκαν 40%, καταργήθηκαν τα δώρα, επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης 2%, πάγωσε η διετία 16-17, μειώθηκε το αφορολόγητο, η κυβέρνηση προκαλεί με τα ψίχουλα της συντοματικής της πολιτικής και οδηγεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός που καλείται να ζήσει μακριά από το σπίτι του, στις εσκαντιές της Ελλάδος, πληρώνει 350 με 500 ευρώ ενίκιο. Αμείβεται με 734 ευρώ καθαρά το μήνα. Ένας νοσηλευτής με 680 ευρώ καθαρά. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση δεν έχει χρήματα για τους δημοσίους λειτουργούς, έχει όμως για αυτούς τους οποίους θέλει να επιδοτήσει. Τους διοικητές των οργανισμών και των φορέων του δημοσίου, αυτοί που τους έδωσε αύξηση 76% το μήνα. Η ακρίβεια μαστίζει όλους τους πολίτες. Οι τεράστιες αυξήσεις σε βασικά ειδήνε εκμηδενίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Η αγοραστική δύναμη... έχει μειωθεί με αποτέλεσμα να μην φτάνει ο μισθός για να ζήσουμε. Οι κερδοσκόποι θησαυρίζουν εις βάρος όλου του ελληνικού λαού. Ακούσαμε προηγουμένως τον αγρότη, ο οποίος ανέφερε ότι από τις τιμές παραγωγού μέχρι το ράφι υπάρχει ένα τεράστιο άνοιγμα. Αυτό το υποφελούνται κάποιοι συγκεκριμένοι κερδοσκόποι. Η φοροδιαφυγή οργιάζει και η κυβέρνηση μας αφήνει απροστάτευτος. Φορολογικά οι μισθωτοί είμαστε οι πλουσιότεροι αυτής της χώρας. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, απέναντι σε αυτή την κατάσταση να αντιδράσουν όλοι ενωτικά και δυνατά. Σήμερα, 28 Φλεβάρι, απεργούμε μαζί με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πλήθος εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών του ιδιωτικού τομέα, πήραν αποφάσεις για απεργία την ίδια μέρα. Με ένα κεντρικό σύνθημα, η ζωή μας πάνω από τα κέρδη τους. Αυξήσεις μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Απαιτούμε ζωή με δικαιώματα, δουλειά με πραγματικές αυξήσεις και όχι αυξήσεις κοροϊδία του 1,5% τη μέρα. Ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Διεκδικούμε δυναμικά οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζόμενων στο δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί στοιχειοδός η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Επαναφορά εδώ και τώρα των δώρων. Συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς μας.
κατάργηση του μισθολογικού παγώματος στις διετίες 2016-2017, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της αλλεργίας, αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλοι οι κρίσιμοι δημόσιοι φορείς, υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ασφάλιση και να αναβαθμιστούν όλες οι αναγκαίες υποδομές. Θεωρώ πως όλοι μαζί δυναμικά, όλος ο ελληνικός λαός, μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα οποία διεκδικούμε. Σας ευχαριστώ.